για να συναντήσουμε τον Γιάννη Γρόση. Καλά το λέω. Ναι, Γρόση, ναι, τον νικητή του X-Factor. Καλημέρα. Πώς τον θυμάμαι, εδώ του είχα πει όταν είχε έρθει εδώ, εσύ φάσον νικητή. Τα είχα πει, ρε Γιάννη, δεν στα είχα πει. Εσύ τα είχες πει, εγώ δεν τα πίστευα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια χαρά. Τι κάνεις στο Μόναχο, Γιάννη μου, εκεί μένεις, εκεί είναι η οικογένειά σου? Είμαι εδώ πέρα, ναι, από τον Μάρτι, από τότε που ξέσπασε όλο αυτό με τον κορονοϊό. Εντάξει, είναι καλό να είσαι κοντά στην οικογένειά σου. Τι κάνει ο παππούς σου? Ο παππούς, πολύ καλά. Ο μπαμπάς σου που τον γνώρισα. Ναι, ναι. Ορίστε. Ο μπαμπάς. Και ο μπαμπάς, η μαμά και όλοι μαζί είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε παρέα. Μάλιστα. Τι κάνετε, συγχαρητήρια Γιάννη για την εκπομπή σας. Συγχαρητήρια. Πάει πάρα πολύ καλά. Όχι, τώρα είναι πολύ καλή παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το εκτιμώ πολύ που το λες. Πρόσεξε τώρα να δεις. Εσύ ουσιαστικά είσαι λίγο άτυχος αλλά και τυχερός ταυτόχρονα. Τι εννοώ με αυτό? Άτυχος διότι μόλις τελείωσε το X Factor με αυτή τη φωνάρα που είχες, που έχεις, ήρθε μετά ο κορονοϊός, που φαντάζομαι την έχεις ακόμα. Και ο κορονοϊός έμοιαζε έτσι λίγο να τρενάρει τα πράγματα. Αλλά από την άλλη έβγαλες ένα τραγούδι που το έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους και κυκλοφορεί. Ακριβώς. Είναι ένα κομμάτι, το ξέρει κανείς, σε μουσική του κύριου Γιώργου Θεοφάνους και σε στίχους του Θάνου Παπα-Νικολάου. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ... είναι σταθμός βασικά για μένα. Είναι και το πρώτο μου κομμάτι, αλλά πέρα αυτού είναι ένα κομμάτι πολύ αισθαντικό και το ενστάνθηκα από την πρώτη στιγμή κιόλας που το τραγούδισα. Είμαστε όλοι πολύ ευχαριστημένοι. Μπορούμε να τα ακούσουμε λίγο, να τα ακούσουν και οι τηλεθεατές μας. Εγώ το έχω ακούσει, αλλά να τα ακούσουν λίγο και οι τηλεθεατές. Να τα ακούσουμε, να τα ακούσουμε. Πω για εκείνη, όσο κι αν μιλήσω, θα την αδικήσω, ό,τι και να πω. Που είναι, τι κάνει, που πάει, ξέρει κανεί. Τις νύχτες με ποιον τις περνάει, ξέρει κανείς. Ξεχνάει, θυμάται, μακριά μου φοβάται. Τα φώτα όταν σβήνει, υπάρχω για εκείνη. Ξέρει κανείς. Κομματάρα, μπράβο σου. Μπράβο στο Γιώργο και στο Βάνο επίσης. Καλά εννοείται, αλλά έχουμε τώρα τον Γιάννη εδώ. Η ερμηνεία, Γιάννη. Δεν θυμίζει και τίποτα, έτσι, πολύ βασικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ήθελα να σε ρωτήσω, είναι το πρώτο σου κομμάτι. Κυκλοφορεί με ποια δισκογραφική κυκλοφορεί? Λοιπόν, έχουμε κυκλοφορήσει με την Panic Records. Είμαστε μια οικογένεια από τον Γενάρη που κάναμε και τα συμβόλαια. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι η προηγούμενη σεζόν που κάναμε στο ΚΑΣ ήταν μια πολύ δυνατή σεζόν με τον κύριο Θεοφάνους. Βεβαίως, εξαιρετικά και πήγε πολύ καλά. Λοιπόν, στη γραμμή μας έχουμε τον δημιουργό, τον ένα και μοναδικό, που είσαι πολύ τυχερός που συνεργάζεσαι μαζί του, τον Γιώργο Θεοφάνους. Γιώργο μου, καλή σου μέρα. Αγόρι μου. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κομματάρα έγραψες πάλι, συγκλονιστικό. Δεν σας βλέπω γιατί είμαι σε τηλέφωνο, θα ήθελα πολύ να σε δω κάθε φορά. Κάθε φορά είσαι και ωραιότερη εσύ τώρα. Τώρα θα σου κάνω κομπλιμέντο, αλλά το λέω από καρδιάς. Χάνης Θεοφάνους, είναι θεά. Είμαι πολύ ωραία σήμερα. Τι κάνεις? Θα ήθελα να έχω εικόνα εδώ που είμαι, αλλά δεν έχω για όλους σας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάνετε μια... Εντάξει, εγώ σας περισσότερο παρακολουθώ τα social media αντί για τηλεόραση αυτή την εποχή. Τι όμορφα περνάτε, φαίνεται και στον τρόπο που διαχειρίζεστε, ρε παιδί μου, και ό,τι συμβαίνει με ήθος, με χαρά, το αγαπάτε τόσο πολύ αυτό που κάνετε. Δείτε πόσο λείπει από τον κόσμο αυτό το πράγμα το αληθινό. Να σου πω κάτι. Το να κάνω κάτι από την ψυχή μου, ας πούμε. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό που λες και θέλω να σας εξομολογηθώ και κάτι. Ο Γιώργος είναι από τους λίγους ανθρώπους που μου έχουν στείλει και μηνύματα για συγχαρητήρια και μηνύματα για να με ψυχώσουν και όλα αυτά τα χρόνια της πορείας μου και το εκτιμώ πάρα πολύ. Γιώργο, με σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που το λες και δημόσια. Μπράβο. Τα έστειλα για να τα πεις τώρα στον αέρα, τα έστειλα γιατί τα νιώθω, όχι για να τα διαφημίζουμε. Το ξέρω, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πες μου, αυτή η κομματάρα πού γράφτηκε? Εμένα μου αρέσουν και οι άνθρωποι που έτσι ξεκινάνε, ρε παιδί μου, όχι από το μηδέν, γιατί δεν ξεκινήσεις από το μηδέν προς Θεού, αλλά λέμε τώρα. Είναι μόνοι τους, είναι αυτοδημιούργητοι, παλεύουνε. Η περίπτωση της Κατερίνας είναι τέτοια. Εγώ θυμάμαι στο πρώτο εξάδελφο, κράταγε το μικρόφωνο και γύρναγε από τον νικητή τον τότε τον πρώτο μέχρι τον δεύτερο τον τρίτο και να τώρα είναι μία νούμερο ένα παρουσιάστρα και χαίρομαι τόσο πολύ. Και είστε πολύ τυχεροί που έχετε την Κατερίνα μαζί σας. Θα συγκινηθώ. Ευχαριστώ πολύ. Μια τέτοια περίπτωση είναι και ο Γιάννης Γρόσης. Και ο Γιάννης Γρόσης από το τίποτα. Θέλω να πω,
Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε, έφυγε η οικογένειά του για κάποιους λόγους, έτσι, που τους, ίδιος τους είπε, δεν τους λέγω σαν κουτσομπολιό προς Θεού. Έφυγε την Ελλάδα λόγω της κρίσης, όλη η οικογένεια, πάμε στο Μόναχο, μήπως και βρούμε μια καλύτερο αύριο. Και το πανέξυπνος όπως είναι, γιατί είναι σπίρτο, μην τον βλέπεις τώρα έτσι, αυτός είναι μεγάλο, μην το πω τη λέξη τώρα, είναι μεγάλη μαφία, με την καλή έννοια, ο Γιάννης. Δεν υπάρχει στενό που να μην υπάρχει γυναικεία κατάκτηση καταρχήν. Ο Γιάννης είναι... Γιάννη. Παίχτης. Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε από απόσταση? Το συγκεκριμένο τραγούδι γράφτηκε λίγο πριν φύγει για το Μόναχο. Λίγο πριν φύγει για το Μόναχο. Έτσι τον δοκίμασα εγώ σε διάφορα τραγούδια μου, όχι με την έννοια του να τα πει ο ίδιος, αλλά πήγαμε ένα βράδυ στο στούντιο, ένα και μοναδικό. Αυτό οφείλω να το πω, γιατί δόξα τω Θεώ μου έχει δώσει την τύχη, έχω αυτή την τύχη, μου έχει δώσει αυτή την ευχή μάλλον, έτσι ο Θεός, πώς να το πω. Και έχω συνεργαστεί, δόξα τω Θεώ, και με τις προηγούμενες γενιές και με τις δικές μου και τις επόμενες. Έχω ζήσει δηλαδή πολλές στιγμές στο στούντιο με καλλιτέχνες. Αυτό που έζησα με τον Γιάννη, χωρίς να λέω μεγάλες κουβέντες, είναι πρωτοφανές. Που έβαλα τον Γιάννη μέσα σε ένα στούντιο χωρίς να ξέρει κανένα τραγούδι, με ένα πιάνο και μια φωνή και τίποτα άλλο. Ναι. Του μάθαινα εκείνη την ώρα τραγούδια και μου τα έλεγε. Και μέσα σε διάστημα μερικών ωρών, τραγούδισε 16 τραγούδια το παιδί. Oh. Σε μια ώρα, μερικών ωρών, 16 τραγούδια. Απίστευτο. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι πραγματικά δεν ήξερα τι να πρωτοδιαλέξω για τον Γιάννη. Και δεν, όχι με πρόθεση, όχι για να του γράψω τραγούδι. Ήθελα να ακούσω. Τον άκουγα κάθε βράδυ που τον είχα μαζί μου στο ΚΑΣ. Από την πρώτη στιγμή, μην ξεχνάμε ότι αν πάμε λίγο πίσω σε εκείνο το επεισόδιο, στο πρώτο επεισόδιο live του X Factor, που ήταν να φύγει ένας παίκτης από κάθε ομάδα. Δεν ήξερα βέβαια την ψηφοφορία και λέω: άντε ρε παιδί μου, αν φύγει αυτό το παιδί, τι θα κάνει, θα πάει τώρα να πει, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, έτσι, πολλές φορές που είμαστε με τον πιστόλι στον κρόταφο σε αυτά τα νεαρά παιδιά που δεν έχουν κι άλλη λύση, έχουν αυτά τα talent show, ας πούμε, έτσι, δεν έχουν κι άλλη λύση στις μέρες μας. Αν φύγει αυτό το παιδί απόψε, τι θα γίνει. Πάμε ρε παιδί μου, πες του να θυμάσαι σου, και έτσι αυθόρμητα. Ξεκινήσαμε την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα του είχα κατεβάσει τα τραγούδια μου καμιά τριανταριά να λέει το βράδυ. Τον έριξα μέσα στα βαθιά, μέσα σε κόσμο της Αθήνας, ο οποίος οι γυναίκες τον έβλεπαν από πάνω μέχρι κάτω. Είναι και ο Κωνσταντίνος στην παρέα σας, δεν είναι? Ναι. Δεν είναι? Σωστά. Οπότε ξέρεις τι πάει να πει τώρα, να μπαίνει ένα αγόρι και να τον βλέπουν οι γυναίκες το πώς νιώθει. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί ένα αγόρι αυτό το πράγμα, και όμως στο παρασκήνιο και με το Γιώργο μου, θέλω να σου κάνω μία τελευταία ερώτηση. Θα συνεργαστείτε με τον Γιάννη, σύντομα? Μα πώς να μην συνεργαστούμε με τον Γιάννη, γίνεται αλλιώς. Ωραία. Γιάννη, οπότε σε περιμένουμε με το καλό Ελλάδα. Πότε θα γυρίσεις? Θέλω να αναφέρω κάτι. Τα 16 κομμάτια σε 4 ώρες που κάναμε δεν τα έκανα μόνος μου. Είχα και πολύ καλό δάσκαλο από μπροστά, ο οποίος με καθοδηγούσε κατά γράμμα και μπορούσαμε να δουλέψουμε. Δηλαδή, μόνο δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω αυτό. Έτσι είναι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Θάνο Παπα-Νικολάου που γι' αυτό εμπιστεύτηκε τον Γιάννη. Και τα πουλιά τα μικρά, τα πουλάκια τα μικρά που θέλουν να φτερουγήσουν, πρέπει να τους δίνουμε το σπρόξιμο. Τον αέρα, τον ουρανό. Τον ουρανό. Βοηθάμε. Από εκεί και πέρα, Γιάννη Γκρόση. Το μυαλό στο κεφάλι, ταλέντο έχεις μεγάλο, όχι για να αποδείξεις ότι είσαι ο νικητής του X-Factor, περάσαν πολλοί νικητές και από όλα τα παιχνίδια και από τα voice και από εδώ και από εκεί, δεν ξέρω πόσους θυμάται ο κόσμος. Σωστά. Εσένα θα σε θυμάται αν έχεις ωραία τραγούδια. Εγώ πολύ αυτό σημαντικό. Μπράβο. Αυτό που λες. Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, να σου ευχηθώ ότι καλύτερο και να συνεχίζεις έτσι να μας... Ταξιδεύεις με τις τραγουδάρες σου, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με αγάπη σε όλους και να έρθω και κάποια στιγμή από κοντά. Εκεί. Όποτε θες εσύ, έχεις ανοιχτή πρόσκληση. Όποτε θες εσύ. 3 Ιουλίου τελειώνουμε. Όποτε θες εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου. Φιλιά. Να σε καλά, φιλιά πολλά. Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε και σένα. Σε περιμένουμε λοιπόν και σένα εδώ. Με το καλό να έρθεις Ελλάδα να σε φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας. Καλή ευχαριστώ επιτυχία. Πάρα πολύ, να καλό τάξη με το κομμάτι σου.